από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ποταμού Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 300. Ο Σεβαστιανός του Τζάκσον, ο ταπεινός Απόστολος του Νέου Κόσμου. Η μνήμη του τελείται στις 30 Νοεμβρίου. Οι προσπάθειες του Αγίου Σεβαστιανού για την διάδοση της Ορθόδοξης πίστης σε μη Ορθοδόξους χριστιανούς στην Αμερική δεν περιοριζόταν μόνο στην συγγραφή βιβλίων. Αφιέρωνε πάρα πολύ χρόνο σε πολυάριθμες προσωπικές συζητήσεις, δημιουργώντας έτσι φίλους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τον απλό άνθρωπο που συναντούσε στον δρόμο μέχρι και προσωπικότητες του κοινωνικού, πολιτικού και θρησκευτικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων του, έκανε επαφές και συζητήσεις με μέλη διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Η μεγαλύτερη εστίαση του έργου αυτού συγκεντρωνόταν στους επισκοπελιανούς, τους οποίους κατά τις αρχές του 20ου αιώνα θεωρούσε ως τους πλησιέστερους και πιο ανοιχτούς προς την Ορθοδοξία. Ήδη από το 1865, δύο χρόνια μετά τη γέννηση του Αγίου Σεβαστιανού, ο Αυτοκρατορικός Επίτροπος στην Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας ανέφερε ότι ήταν αναγκαίος ένας Ορθόδοξος ναός στο Σαν Φρανσίσκο, όχι μόνο για να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των Ορθοδόξων κατοίκων, αλλά και για να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών επισκοπελιανών για την Ορθοδοξία. Έχοντας ανατραφεί στο Σαν Φρανσίσκο και έχοντας αναλάβει το ιεραποστολικό έργο από την Εκκλησία, ο Άγιος Σεβαστιανός κλήθηκε τώρα να διαχειριστεί αυτήν την σοβαρή ανάγκη. Έτσι, συναντήθηκε αρκετές φορές με τον Τσαρλς Γκράφτον, επισκοπελιανό επίσκοπο της Φον ντου Λακ στο Ουισκόνσιν, και συνέβαλε καθοριστικά στην διοργάνωση ενός συνεδρίου μεταξύ Ορθοδόξων και επισκοπελιανών στην Φον ντου Λακ. Το Νοέμβριο του 1900, ο Άγιος Τείχων, μαζί με τον Άγιο Σεβαστιανό και τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιωάννη Κοτσούροφ, παρακολούθησαν την χειροτονία ενός βοηθού επισκόπου του Γκράφτον. Τρία χρόνια αργότερα, ο επισκοπελιανός επίσκοπος Γκράφτον επισκέφθηκε την Ρωσία για να λάβει άμεση εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε όλες του τις επαφές με τους επισκοπελιανούς, ο Άγιος Σεβαστιανός έδειχνε ευγένεια και σεβασμό, εντοπίζοντας και εστιάζοντας στα σημεία όπου το επισκοπελιανό δόγμα και η παράδοση αντικατόπτριζε ακόμη στοιχεία από την ιστορική και αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ταυτόχρονα, η στάση του προς την επισκοπελιανή ομολογία ήταν συναρμοσμένη προς το αποστολικό χωρίο «Αληθεύοντες εν αγάπη», ένα χωρίο το οποίο και ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα. Ως εκ τούτου ένιωθε βαριά την ευθύνη του στο να παρουσιάζει πάντοτε με διάκριση και προσοχή, αλλά και με απόλυτη και ασυμβίβαστη σταθερότητα, ότι η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού είναι η Ορθόδοξη. Συχνά μάλιστα πρόβαλε και το θέμα του Ορθόδοξου μοναχισμού, κάτι το οποίο
ήλκυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια τέτοια περίπτωση αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας The San Francisco Call. Μια ανεπίσημη ομιλία έγινε από τον Εδεσιμότατο Σεβαστιανό Ντάποβιτς της Ρωσικής Εκκλησίας ενώπιον των καθολικών του Συλλόγου και άλλων προσκεκλημένων χθες βράδυ στο ξενοδοχείο Occidental με θέμα «Το Άγιον Όρος Άθος και ο Ορθόδοξος Μοναχισμός». Το θέμα, για το οποίο λίγα είναι γενικώς γνωστά στη χώρα αυτή, έδωσε την αφορμή πολλών ερωτήσεων προς τον ομιλητή και οι απαντήσεις του έγιναν δεκτές με τεράστιο ενδιαφέρον από το μεγάλο ακροατήριο που ήταν παρόν, το οποίο αποτελείται από κληρικούς και λαϊκούς. Αυτή η αγαπητική αλλά συνάμα σταθερή προσέγγιση του προς τους μη ορθοδόξους χριστιανούς είναι εμφανής και στα γραπτά του έργα. Στην αρχή του βιβλίου του «Κήρυγμα στην Ρωσική Εκκλησία» έβαλε ως επιγραφή ακριβώς αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, το «Αληθεύοντες εν αγάπη», το οποίο αποτελούσε την προσωπική του κατευθυντήρια αρχή στο έργο της προσέλκυσης των διαφόρων χριστιανικών δογμάτων στην αληθινή Εκκλησία. Στο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου με τίτλο «Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού» ασχολήθηκε επιμελώς με τους λόγους για τους οποίους μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία και καμία άλλη είναι η αληθινή Εκκλησία. Σε άλλη μελέτη του, με τίτλο «Ειλικρινής θρησκεία», έγραψε ότι αποτελούσε άθλια προδοσία εκ μέρους των Ορθοδόξων το να μην κάνουν διάκριση μεταξύ της διδασκαλίας της Εκκλησίας τους και των άλλων χριστιανικών ομολογιών, καθώς επίσης και το να αρνούνται ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει την αλήθεια του Χριστού με απόλυτη ακρίβεια και γνησιότητα. «Θα πείτε», έγραφε, «μήπως πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε τους φάλοντας αδελφούς μας?» Όχι βέβαια. Ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν, διότι μόνον ο Θεός γνωρίζει κατά πόσο ο αδελφός μας παραμένει ενόχος στην εσφαλμένη πίστη ή αν πιστεύει ότι πραγματικά εκείνη είναι η αλήθεια. Αλλά κι αν ακόμα πιστεύει ότι η εσφαλμένη του πίστη είναι η αλήθεια, το σφάλμα παραμένει σφάλμα και ποτέ δεν μπορεί να μεταβληθεί σε αλήθεια. Για τον λόγο αυτόν πρέπει πάντοτε να καταδικάζουμε το σφάλμα, έστω κι αν δεν μας επιτρέπεται να καταδικάζουμε το πρόσωπο που σφάλει. Παρόλο που οι προσπάθειες του Αγίου Σεβαστιανού για την επιστροφή των επισκοπελιανών στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απέβησαν επιτυχής κατά την περίοδο της ζωής του, ο Άγιος Τίχων ανέφερε αργότερα ότι ο Άγιος Σεβαστιανός είχε κατορθώσει να γνωρίσει την Ορθοδοξία κατά τον καλύτερο τρόπο στους μη Ορθοδόξους χριστιανούς και ειδικά στους επισκοπελιανούς. Άγιος Τίχων, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες ικανότητες του Αγίου Σεβαστιανού, χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία για να αξιοποιήσει προς δόξαν Θεού τον χαρισματούχο αυτόν νεαρό ιερομόναχο. Πράγματι το 1900 διόρισε τον Άγιο Σεβαστιανό στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Βόρειας Αμερικής,
και το 1902 τον διόρισε αρχιερατικό επίτροπο της επισκοπικής περιφέρειας της Σίτκα στην Αλάσκα και επόπτη των ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της Αλάσκας. Έτσι μετά από 18 χρόνια, ο Άγιος Σεβαστιανός επέστρεψε και πάλι στην Αλάσκα, όπου θα έμενε για 2 χρόνια. Σύντομα, ο Άγιος Τείχων προήγαγε τον Άγιο Σεβαστιανό εισηγούμενον, βαθμός ο οποίος στην Ρωσική Εκκλησία βρίσκεται μεταξύ του Ιερομονάχου και Αρχιμανδρίτου. Στην ελληνική Ορθόδοξη παράδοση, ο τίτλος του ηγουμένου αποδίδεται μόνο στον επικεφαλής μιας μοναστικής αδελφότητας. Κατά την περίοδο της διακονίας του στην Αλάσκα, ο Άγιος Σεβαστιανός ήλθε σε επαφή με μια ομάδα Σέρβων και Ρώσων μεταλλορύχων στον Ντάγκλας πλησίων του Τζούνο και εργάστηκε για την ανέγερση ναού στην περιοχή και την οργάνωση της ενορίας. Η γη για την ανέγερση του ναού δωρήθηκε από την τοπική μεταλλορυχική εταιρεία και για το έργο της οικοδόμησης στάλθηκε μία εισφορά από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας. Στο έργο της οικοδόμησης του ναού εργάστηκε και ο Άγιος Σεβαστιανός με τα ίδια του τα χέρια, βοηθώντας τους κατοίκους της περιοχής. Τελικά το έργο ολοκληρώθηκε και ο ναός, ο οποίος αφιερώθηκε στον Άγιο Σάββα της Σερβίας, εγκαινιάστηκε στις 23 Ιουλίου του 1903. Το ίδιο έτος, μετά την αναχώρησή του από την Αλάσκα, ο Άγιος Σεβαστιανός πήγε στο Σικάγο, όπου συνέχισε το έργο που άρχισε 10 χρόνια νωρίτερα για την ίδρυση Σερβικής Ορθόδοξης Ενορίας. Αυτήν τη φορά συνάντησε πολύ περισσότερους Σέρβους. Έμεινε μαζί τους μία εβδομάδα και τέλεσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία. Αρκετές οικογένειες υποσχέθηκαν τη συμβολή τους στις προσπάθειες για την ανέγερση ενός ναού. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Τείχων είχε αρχίσει την προώθηση του σχεδίου του για δημιουργία εθνικών επισκοπών στην Αμερική, υπαγωμένων στον εκάστοτε Ρώσο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Με τον τρόπο αυτόν, ο Άγιος Τείχων ήθελε να προσφέρει στις διάφορες εθνικότητες μεταναστών στην Αμερική την δυνατότητα να διακονούνται από ομοεθνείς τους επισκόπους. Έτσι, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τον Μάρτιο του 1904, χειροτώνησε ως επίσκοπο Μπρούκλιν τον Άγιο Ραφαήλ από την Συρία για να αναλάβει την ποιμαντική διακονία όλων των Ορθοδόξων Αράβων της Αμερικής. Ως επίσκοπο των Σέρβων μεταναστών της Αμερικανικής Υπήρου, ο Άγιος Τείχων προόριζε τον Άγιο Σεβαστιανό. Το Μάρτιο του 1905 ίδρυσε την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή με έδρα το Σικάγο, καθιστώντας επικεφαλής τον Άγιο Σεβαστιανό. Ο Άγιος είχε ήδη επισκεφθεί το Σικάγο, όπου και εργάστηκε για την οργάνωση της εκεί κοινότητας το 1893, το 1903 και το 1904. Αυτήν τη φορά ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του εφημερίου της Ενορίας και κατόρθωσε μέσα σε λίγες μόνο μέρες
να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο οίκημα για τη μετατροπή του σε ναό. Έγραψε αργότερα ο ίδιος. Μετά από μερικές ημέρες, βρήκαμε ένα μέρος για το νέο ναό, το οποίο βρισκόταν στην οδό Fowler Street 8. Το 1936-37 η οδός αυτή μετονομάστηκε σε West Sealer Street 1950. Στη γωνία της οδού Evergreen απέναντι από το Wicker Park. Δώσαμε μια προκαταβολή $1,000 δωρεά του Ασίμ Λουγκόντια και το υπόλοιπο ποσό των $6,500 θα αποπληρωνόταν με τόκο. Αμέσως δημιουργήσαμε έναν αυτοσχέδιο ναό. Φτιάξαμε ένα εικονοστάσι, τοποθετήσαμε έναν σταυρό πάνω στο κτίριο, όλα αυτά εντός ολίγων ημερών. Τελέσαμε την πρώτη θεία λειτουργία και στις 4 Ιουλίου του 1905 ο ναός εγκαινιάστηκε επωνόματι της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, εκεί, στο ναό της Αναστάσεως του Σικάγο, ο Άγιος Τύχων προήγαγε τον Άγιο Σεβαστιανό στο βαθμό του Αρχιμανδρίτη. Στον λόγο που απίφθινε προς τον Άγιο Σεβαστιανό κατά την τελετή της προχειρήσεώς του, ο Άγιος Τύχων ανέφερε και τα ακόλουθα λόγια. «Σας συγχαίρω, σεβαστέ Πάτερ Αρχιμανδρίτα Σεβαστιανέ, για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιμανδρίτη και τον διορισμό σας ως επικεφαλής της Ορθόδοξης Σερβικής Ιεραποστολής στην Αμερική. Σας είχε ήδη νωρίτερα ανατεθεί από τις εκκλησιαστικές αρχές η διαχείριση της μιας ή της άλλης σερβικής συνορίας εδώ, καθότι και ο ίδιος είστε γηγενής Σέρβος. Τώρα καλείστε σε μια μεγαλύτερη διακονία. Σας ανατίθεται η φροντίδα για όλες τις σερβικές ενορίες στην εκτενή μας επισκοπή και για τις πνευματικές ανάγκες όλων των Σέρβων της Αμερικής. Γνωρίζετε πόσο πολλοί βρίσκονται διασκορπισμένοι εδώ, πόσο συχνά περιπλανώνται σαν χαμένα πρόβατα χωρίς ποιμένα, πώς κατέληξαν σε μια ξένη πατρίδα και πώς, έχοντας έρθει εδώ για να εργαστούν ή για να πλουτίσουν, μερικοί από αυτούς πέφτουν σε πνευματική εξαθλίωση και στην ετερόδοξη αυτή χώρα χάνουν τον μεγάλο πνευματικό πλούτο της παλαιάς πατρίδας, την ορθόδοξη πίστη, την αγάπη για τον σλαβικό λαό και για τα αγαθά, ακόμα και τα εθνικά τους ήθη και έθιμα. Η έμφροντη ιεραρχία μας επιθυμεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και σας καλεί τώρα να καθοδηγήσετε πνευματικά τους Σέρβους που βρίσκονται εδώ. Ο Σεβαστιανός, κατά την περίοδο της διακονίας του ως επικεφαλής της Ορθόδοξης Σερβικής Ιεραποστολής, δόθηκε ολοκληρωτικά στη φροντίδα κάθε πνευματικής ανάγκης των Σέρβων σε ολόκληρη την Αμερική. Επιπλέον, ξεκίνησε την κυκλοφορία της εφημερίδας «Κήρυξ της Σερβικής Εκκλησίας» στην Βόρειο Αμερική, η οποία υπήρξε η πρώτη σερβική ορθόδοξη εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πολύ σύντομα, μετά την προχείρησή του εις Αρχιμανδρίτην, ο Άγιος Τείχων ανέθεσε στον Άγιο Σεβαστιανό να εξασφαλίσει γραπτή άδεια από την Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας για χειροτονία Σέρβου Επισκόπου στην Αμερική υπό την ρωσική δικαιοδοσία, όπως έγινε και στην περίπτωση του Αγίου Ραφαήλ. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας δεν έφερε αντίρρηση στον διακανονισμό αυτών σχετικά με την χειροτονία του Αγίου Ραφαήλ. Ωστόσο η ιεραρχία της Σερβίας, μη γνωρίζοντας επακριβώς την εκκλησιαστική κατάσταση στην Αμερική, δεν θέλησε να εγκρίνει το αίτημα της Ρωσικής Εκκλησίας. Την ίδια περίοδο άρχισαν οι μεγάλες δοκιμασίες του Αγίου Σεβαστιανού. Αιτία ήταν η διαίρεση που άρχισε να παρατηρείται μεταξύ των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής σχετικά με το θέμα της εκκλησιαστικής τους υπαγωγής στην Εκκλησία της Ρωσίας. Όσοι εξ αυτών αντιδρούσαν στην εκκλησιαστική αυτήν πραγματικότητα και ζητούσαν την υπαγωγή τους στην Εκκλησία της Σερβίας, άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο και εχθρό των Σέρβων. Αυτές οι κατηγορίες όμως ήταν τελείως άδικες και χωρίς κανένα αίρισμα. Εν αντιθέσει στα όσα του καταλόγιζαν, ο Άγιος Σεβαστιανός ήδη από το 1897 απευθύνθηκε από κοινού με τον επίσκοπο Νικόλαο Γιώροφ στην Εκκλησία της Σερβίας, ζητώντας την υπαγωγή των σερβικών ενωριών της Αμερικής στην Μητρόπολη Σερβίας. Τότε δεν είχε ακόμη ιδρυθεί το Πατριαρχείο της Σερβίας. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Σερβίας Μιχαήλ συνέστησε στον Άγιο Σεβαστιανό να παραμείνει τόσο αυτός όσο και ο πληθυσμός των Σέρβων Ορθοδόξων υπό την δικαιοδοσία της Ρωσικής Επισκοπής στην Αμερική, διότι η Μητρόπολη Σερβίας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε προκαλούσε μεγάλη θλίψη στον Άγιο. Από τη μια, έβλεπε την άμεση ανάγκη που υπήρχε για την παρουσία ενός Σέρβου Επισκόπου στην Αμερική και από την άλλη, την απροθυμία του Πατριαρχείου της Σερβίας να στείλει κάποιο πρόσωπο για την θέση αυτήν. Πέρα από αυτό, το 1907 ο Άγιος Τείχων εξελέγει Μητροπολίτης του Γιαροσλάβ και επέστρεψε στη Ρωσία. Η θέση του εμπνευσμένου και χαρισματικού αυτού ιεράρχη θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει έναν εισάξιο αντικαταστάτη και ο σύνδεσμος της αγάπης που κατάφερε να δημιουργήσει ίσως τώρα να κινδύνευε σημαντικά με την αναχώρησή του. Πριν από την επιστροφή του στη Ρωσία, ο Άγιος Τείχων δεν παρέλειψε να εκφράσει έμπρακτα την αγάπη και τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Αγίου Σεβαστιανού. Γράφει σχετικά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Ο αρχιμανδρίτης Ντάποβιτς θα μπορούσε να είχε γίνει επίσκοπος ήδη από το 1907. Ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος ήθελε να τον χειροτονήσει επίσκοπο των Σέρβων της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής. Οι Σέρβοι ωστόσο δεν επιθυμούσαν να γίνει με τον τρόπο αυτόν. Ο αρχιεπίσκοπος Τείχων λυπήθηκε πολύ για αυτό. Επιθυμούσε διακαώς να εκφράσει την εκτίμησή του προς τον πατέρα Ντάποβιτς για ολόκληρο το θαυμαστό του έργο. Έχοντας αποτύχει στην προσπάθειά του να τον κάνει επίσκοπο, έκανε κάτι άλλο. Κάποια φορά όταν τέλεσε την θεία λειτουργία στον σερβικό ναό του Σικάγο, δώρησε στον αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό μια πολύτιμη μήτρα. Ωστόσο, ο πατήρ Ντάποβιτς πολύ σύντομα πούλησε το πολύτιμο εκείνο δώρο και έδωσε τα χρήματα έναντι της εξόφλησης του χρέους του ναού. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Ήταν απόλυτα ανιδιοτελής. Την θέση του Αγίου Τείχωνος πήρε ο αρχιεπίσκοπος Πλάτων. Σε επιστολή του προς αυτόν τον Σεπτέμβριο του 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρθηκε στις ανάγκες των Σέρβων Ορθοδόξων της Αμερικής ως ακολούθως. Το περασμένο Πάσχα, σε τρεις εκκλησίες δεν τελέστηκαν ακολουθίες. Μια τέταρτη έκλεισε και πολλές κοινότητες με αρκετά μεγάλο ορθόδοξο πληθυσμό
δεν άκουσαν καν το Χριστός Ανέστη. Είναι αδύνατο να βρεθούν ιερείς και στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν μπορούν να δίνουν αρκετά για την κανονική χρηματική υποστήριξη του ιερέα. Μου υποσχέθηκαν τώρα από το Βελιγράδι ότι στην επόμενη σύνοδο των επισκόπων θα θέσουν το θέμα της παροχής 2 υποτροφιών προς την Ιεραποστολή, έτσι ώστε 2 νεαροί Σέρβοι από την Αμερική να μπορέσουν να σπουδάσουν σε κάποια εκκλησιαστική σχολή στην Σερβία. Αυτό ωστόσο παρουσιάζει άλλα προβλήματα. Την εξέβρεση χρημάτων για την αποστολή των νέων αυτών στην Ευρώπη. Σέρβοι αρχιερείς στην Παλαιά Πατρίδα αναμένουν με αδελφική αγάπη από την σεβασμιότητά σας να οργανώσει το μέρος της Εκκλησίας μας εδώ στην Αμερική. Αναμφιβόλως, ο Κύριος θα ευλογήσει την συνέχιση του έργου που άρχισε με σοφία από τον σεβασμιότατο Τίχωνα, νυν Μητροπολίτη του Ιαροσλάβ. Ποταμού Κύπρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.